το όνομά σας παίζει πάρα πολύ δυνατά, πέρα από, από την βουλευτική έδρα, παίζει δυνατά όμως και για τον Δήμο Ηρακλείου. Και γνωρίζω πολύ καλά ότι δέχεστε, είστε και αποδέκτης τέτοιων ερωτημάτων, και από πολίτες αλλά και από στελέχη. Θέλετε να μας δώσετε τώρα είδηση? Καταρχήν, θέλω να πω ότι η αποτύπωση της πραγματικότητας από το ρεπορτάζ και από τις απαντήσεις στο ερώτημα της κυρίας Μακάκη δείχνει την ανάγκη για αλλαγή των πολιτικών σχετισμών για να υπάρξει μια εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης της χώρας με λύσεις στα μεγάλα και τα μικρά προβλήματα που αντιμετωπίζει. Αλλαγή πολιτικών συσχετισμών θα έπρεπε, δεν μπορεί να γίνει και αλλαγή ανατροπή, πολιτικών μετακινήσεων. Δημοκρατική ανατροπή, την είπαμε, γιατί μέσα από τις εκλογές γίνεται αυτή η ανατροπή. Σήμερα κυβέρνηση, εξωματία, αντιπολίτευση δεν εμπνέουν ούτε σιγουριά, ούτε βεβαιότητα για το αύριο. Και γι' αυτό χρειάζεται αλλαγή πολιτικών συσχετισμών. Εμείς καταθέτουμε τη δικιά μας πρόταση, για αυτήν εργάζομαι και θα εργαστώ. Φλερτάρατε με την ανατροπή. Από εκεί και πέρα, αυτό που υπάρχει ως πραγματικότητα, εντάξει, είναι η σωρία προτάσεων η οποία αφορά και το πρόσωπό μου, προφανώς και άλλα πρόσωπα, σε σχέση με την ανάγκη να υπάρξει μια συνεκτική δημοτική αρχή η οποία θα οδηγήσει το Δήμο σε ένα καλύτερο αύριο. Αυτό υπάρχει και οι προτάσεις υπάρχουν και για μένα και για άλλα πρόσωπα. Από εκεί και πέρα το τι θα γίνει ή τι δεν θα γίνει είναι ένα άλλο ζήτημα που αφορά άλλες διαδικασίες. Εγώ το μιλώ για την ανάγκη όμως να υπάρξει μια συνολική αλλαγή των πολιτικών σχετισμών σήμερα. Όχι, τώρα θέλω για το να πάτε κεντρικό επί πολιτικό σκηνικό. Μη μου το αλλάζετε. Και γι' αυτό εργάζομαι. Το υπόλοιπο είναι κομμάτι. Το σκέφτεστε? Θα είναι κάτι που θα μπορούσατε να το σκεφτείτε? Έχουμε χρονικό περιθώριο. Κοιτάξτε, εγώ δεν έχω αρνηθεί ποτέ ότι και προέρχομαι από την αυτοδιοίκηση και αγαπώ, και όταν μιλώ στη Βουλή και καταθέτω προτάσεις, είναι υπό το πρίσμα ενός συγκεκριμένου μοντέλου διακυβέρνησης που έχω όχι μόνο στο μυαλό μου, αλλά και στην πράξη, με την αποκέντρωση, με συγκεκριμένες λειτουργίες. Αυτό είναι τελείως διαφορετικό όμως από το ποια επιλογή θα έχει ή κάθε παράταξη, εφόσον ασχοληθούν οι παρατάξεις με τους Δήμους, τους μεγάλους εννοείται, γιατί όλες οι παρατάξεις έχουν δηλώσει ότι με τους μικρότερους Δήμους δεν ασχολούνται. Αυτό είναι κάτι τελείως διαφορετικό και δεν είναι θέμα προσωπικής επιλογής. Άρα, αν το κόμμα σας προτείνει, θα το σκεφτείτε? Γελάει ο κύριος Σενετάκης. Λοιπόν, όχι, όχι, απαντήστε. Εδώ πάμε γύρω. Η συζήτηση για τα δημοτικά, γιατί υπάρχει? Γιατί φαίνεται μια αδυναμία για το Δήμο Ηρακλείου συγκεκριμένα σήμερα, αλλά πιθανόν και για άλλους Δήμους. Μια αδυναμία να ανταπεξέλθει στις ανάγκες που υπάρχουν. Έτσι. Γι' αυτό υπάρχει συζήτηση. Μα ποιος και γιατί? Υπάρχει συζήτηση για αλλαγή. Το ίδιο με το κεντρικό πολιτικό σκηνικό. Υπάρχει συζήτηση. Πρέπει να αλλάξει αυτή η πολιτική? Πρέπει να αλλάξουν πρόσωπα? Ποια κόμματα και ποια πρόσωπα μπορούν να φέρουν το καλύτερο που αναζητά ο κόσμος? Αυτή η συζήτηση υπάρχει στο Δήμο. Στο Δήμο Ηρακλείου θα μπορούσε να γίνει. Όπως είπε και ο κύριος Σενετάκης, τον ενδιαφέρει γιατί ζει εδώ, και προφανώς και εμένα με ενδιαφέρει, και τον κύριο Βαρδάκη. Τώρα τα υπόλοιπα δεν είναι μόνο θέμα προσωπικών επιλογών. Άρα, εγώ καταλαβαίνω ότι αφήνεται ένα παραθυράκι για τη μετακίνηση, έως και μεγαλύτερο παράθυρο. Λοιπόν, δεν είναι θέμα μετακίνηση. Νομίζω ότι το ενδιαφέρον θα έχει πολύ, το ρεπορτάζ θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.